Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στο βόλεϊ να μιλήσουμε για ακόμα μία μεταγραφική κίνηση, μάλλον με μία ακόμα και συνήθως για τους παίκτες οι οποίοι φορούσαν στο παρελθόν τη φανέλα της ομάδος δεν λέμε καλώς ήρθες, λέμε καλώς επέστρεψες. Οπότε στον Σωτήρη του Σωτηρίου, καλώς επέστρεψες. Θα του πω και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Καλώς σας βρήκα. Είσαι καλά, τι κάνεις? Καλά, μια χαρά. Δεν θέλω να σε μεγαλώσω, αλλά έχουν περάσει 10 ολόκληρα χρόνια από τότε που φορούσες τη φανέλα του Ηρακλή με την οποία κατακτούσες και το πρωτάθλημα με Άντερς Κρίστιανσον προπονητή. Μέσα στη Γλυφάδα ήτανε, με Παναθηναϊκό νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Μέσα στη Γλυφάδα. Πέρασαν 10 χρόνια. Ήρθα μικρός γι' αυτό. Αλήθεια, ήσουν πιτσιρικάς, το θυμάμαι, ήσουν μικρός. Ήμουνα, ναι, ήσουν 20 μικρός. Χρονών. Ήσουν 20 χρονών. Και ήταν ο πρώτος σου τίτλος σε πανελλήνιο επίπεδο. Το πρώτο σου πρωτάθλημα. Ακολούθησαν άλλα 4 βέβαια. Γερός να είσαι. Και πάρα πολλές διακρίσεις και κύπελα και League Cup και Super Cup σε μια γεμάτη δεκαετία μέχρι που το στρογγύλεψες και είπες στα 10 χρόνια να ξαναγυρίσεις τον Ηρακλή. Έτυχε να ξαναγυρίσεις τα 10 χρόνια. Δεν ξέρω αν είναι συμβολικό αυτό. Αλλά ήθελα μακάρι να είναι, να σημαίνει κάτι. Ναι. Μακάρι. Μακάρι, μακάρι. Υγιείς να είμαστε όλη ομάδα και νομίζω όλα τα άλλα είναι πιθανό να τα κατακτήσουμε. Αλήθεια, πώς προέκυψε το φλερτ ξανά μετά από όλα αυτά τα χρόνια με τον Ηρακλή? Κοιτάξτε, ο Ηρακλής πάντα ήταν μια ομάδα, επειδή ήταν η πρώτη μου επαγγελματική ομάδα, την είχαμε στην καρδιά μου, είναι αλήθεια. Και τώρα προέκυψε, έμεινα ελεύθερος, είχαμε πρόταση από τον Ηρακλή, είχαμε μιλήσει με τον προπονητή και δεν το σκέφτηκα και πάρα πολύ γιατί ήθελα να πάω στην ομάδα. Και έτσι έγινε πραγματικότητα. Νιώθοντας ότι είναι πλέον πιο όριμος από ποτέ, πιο έμπειρος από ποτέ. Για να σίγουρα, τώρα δεν μπορώ, είναι καμία σχέση η περίσταση αυτή που ήρθα τώρα από ό,τι είχα έρθει πριν 10 χρόνια, έτσι. Έχω περάσει πολλές ομάδες, τίτλοι, αγώνες, όλα αυτά μαζί είναι εμπειρία που νομίζω θα με βοηθήσουν και εμένα όπως και τους συμπαίκτες μου που θα έχω, που είναι και εκείνοι πολύ έμπειροι, ώστε η ομάδα να φτάσει εκεί που θέλουμε όλοι. Βάζοντας τα κάτω, βλέπουμε ένα ρόστερ με πολύ καλή ελληνική μαγιά και εμπειρία, δηλαδή Προύσαλης, Σωτηρίου, σε προσθέτω, ο Αρμενάκης και ο Μπαμπαλιούτας, δύο παιδιά που είναι πολύ κοντά στο να ανανεώσουν και αυτά τη συνεργασία τους, μαζί με όλους τους υπόλοιπους να δημιουργήσετε ένα κράμα που, αν μη τι άλλο, γνωρίζεστε και πολύ καλά μεταξύ σας, έτσι, και από παρουσία σας και σε άλλες ομάδες. Σίγουρα, ναι. Νομίζω ότι οι υπόλοιποι παίκτες που είναι στην ομάδα που ανέφερες τώρα μπορούν να είναι σε οποιαδήποτε ομάδα της Ελλάδος θέλουν, έτσι. Ναι. Νομίζω όλες οι ομάδες θα τους θέλουν, τους έχουν στο ρόστερ. Γιατί είναι πολύ ποιοτικοί και έμπειροι αθλητές που σήμερα δύσκολα θα βρίσκεις, νομίζω, στην Ελλάδα. Έπαιξε αυτό το ρόλο του και για τη δική σου απόφαση, να ξέρεις και ποιους συμπαίκτες θα έχεις. Σίγουρα, αυτό ήταν και αυτός ένας από τους λόγους που ήθελα να έρθω. Γιατί τους ξέρω και τους εμπιστεύομαι, έτσι, και ξέρω ότι σίγουρα θα είμαστε πολύ καλά. Τώρα είναι πάρα πολύ νωρίς βέβαια, ειδικά στο βόλεϊ είναι λίγο ρυψοκίνδυνο. 9 Ιουλίου είμαστε να ρωτήσουμε για στόχους, για προσδοκίες κτλ. Αλλά τι έχεις σε πρώτη φάση στο μυαλό σου? Και το λέω αυτό γιατί χρονικά καθυστερούν τα πρωταθλήματα στο συγκεκριμένο άθλημα. Αλλά εσύ ως έμπειρος αθλητής πλέον τι μπορεί να επιθυμείς να πετύχεις με τον Ηρακλή? Κοιτάξτε, αρχικά πρέπει να κλείσει το ρόστερ της ομάδος, να κλείσουν όλα τα ρόστερ ώστε να δούμε και τις άλλες ομάδες σε τι κατάσταση και ποιους παίκτες έχουν, ώστε να μπορέσουμε να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε εμείς και τι στόχους θα βάλουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί τώρα δεν είμαστε μόνοι μας. Υπάρχουν άλλες πολλές ομάδες, δηλαδή στη Volley League, που πρέπει να δούμε και εκείνες σε τι κατάσταση βρίσκονται, ώστε να βάλουμε τους στόχους. Νομίζω ότι η διοίκηση της ομάδος θέλει να έχει στόχους όσο δυνατόν καλύτερο πλασάρισμα στη Volley League και έπειτα στα play-off όλα είναι πιθανά, έτσι. Ποτέ δεν ξέρεις. Και δεν ξέρω, είναι μεγάλη πρόκληση το ότι θα παίξει ξανά ο Ηρακλής στην Ευρώπη. Νομίζω για μένα αυτό ήταν πολύ σημαντικό βήμα. Αυτό ήταν και η επόμενη ερώτηση, ότι έπαιξε και αυτό το ρόλο του, έτσι. Ευρωπαϊκές αναμετρήσεις τις είχαμε ξεχάσει λίγο. Σίγουρα, και νομίζω ότι ο κόσμος του Ηρακλήδη ψάει για τέτοια παιχνίδια. Αυτό γιατί έχει μάθει τα προηγούμενα χρόνια να πρωταγωνιστεί
στο Champions League και σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Εμείς θα κάνουμε την προσπάθειά μας ώστε να χαρεί ο κόσμος και να φτάσουμε τον Ηρακλή όσο πιο ψηλά γίνεται και στην Ευρώπη. Πορτογαλία ή Κύπρος, ή δεν έχεις θέμα. Βάσει τη κλήρωση για. Α, δεν έχει πάει, έτσι. Ευκαιρία είναι. Ευκαιρία. Δεν έχω πάει. Μπενφίκα ή Πάφος, έτσι το κάνω συγκεκριμένα. Δεν έχω κάποια ιδιαίτερη προτίμηση, να σου πω την αλήθεια. Όποιος είναι αντίπαλος, εμείς θα προσπαθήσουμε, θα προετοιμαστούμε να τον αντιμετωπίσουμε, ώστε να κερδίσουμε και να περάσουμε στην επόμενη φάση. Με θετικό σωτήρι το γεγονός ότι το δεύτερο μάτς είναι εδώ, σε μια μίκρα που θα βράζει, φαντάζομαι. Σίγουρα τώρα στο κόσμο μαζί θα η ομάδα νομίζω μεταμορφώνεται. Πόσο μάλλον όταν οι παίκτες είναι Έλληνες. Και ίσως είναι η ομάδα με τους λιγότερους, και θα είναι και φέτος με τους λιγότερους ξένους, έτσι. Πέρυσι σχεδόν όλες είχαν 3 με 4, να μην πω όλες είχαν 4. Ο Ηρακλής είχε έναν. Και φέτος θα δούμε, μάλλον και εκεί πάει πάλι η δουλειά, αλλά είδαμε. Κοιτάξτε, εμένα η άποψή μου στο θέμα αυτό είναι ότι υπάρχουν τόσο πολύ καλή ποιοτικά Έλληνες παίκτες που είναι κρίμα να μην χρησιμοποιούνται και να παίρνουν κάποιον ξένο τον οποίο πολλές φορές δεν ξέρουν κιόλας πώς μπορεί να παίξει και πώς μπορεί να ανταπεξέλθει σε πολλές έδρες και σε δύσκολα παιχνίδια. Ναι. Νομίζω ότι υπάρχουν πολύ καλοί Έλληνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν άνετα. Γι' αυτό που ανέφερες πάντως, πάω λίγο πίσω ξανά την κουβέντα για το πρωτάθλημα, πέρα από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που τις έζησες και τις δύο ομάδες από πολύ κοντά και τα τελευταία χρόνια έχουν και πάρα πολλά χρήματα να ξοδέψουν και να δαπανίσουν στο βόλεϊ, προκύπτουν και άλλες ομάδες τώρα που έχουν έτσι μια οικονομική δύναμη, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω κάπως έτσι, δηλαδή και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός θα παίξει αυτό το ρόλο του ή δεν το κοιτάς το... Πού πάνε τα χρήματα, πού πάνε τα budget, πού πάνε τα μεγάλα roster. Κοιτάξτε, στην προκειμένη περίπτωση είναι κάτι που ναι, με ενδιαφέρει το οικονομικό, αλλά δεν είναι ότι θα πάρω και μια απόφαση τόσο πολύ ώστε να πάω σε μια ομάδα. Πιο πολύ είναι το αγωνιστικό κομμάτι και σε ποια ομάδα θα πάω, έτσι. Το ότι υπάρχουν τέτοιες ομάδες φέτος που βλέπουμε ότι μπαίνει δυνατά και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Μιλάω για τον ανταγωνισμό κυρίως και ναι. Τους αντιπάλους που θα έχει να κλείσει. Είναι πολύ καλό νομίζω για το βόλεϊ και θα γίνει ακόμα καλύτερο το επίπεδο και φέτος και την επόμενη χρονιά. Το μόνο είναι να γίνουν καλές κινήσεις και να μην κάνουν πάλι λάθη επιλαθών όπως κάνουν τα προηγούμενα χρόνια και φτάσαν σε αυτά τα σημεία οι ομάδες αυτές. Ναι. Και στο τέλος να κερδίζει ο Ηρακλής, όπως λέει ο Λίνεκερ για τους Γερμανούς. Μακάρι. Στο βόλεϊ υπάρχει άλλο ρήτο. Ωραία. Μακάρι. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλώς επέστρεψες για ακόμα μια φορά. Γερός να είσαι και θα τα πούμε. Να είσαι καλά, Σωτήρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον Σωτήρη Σωτηρίου.